SOS από το Sonic Arena, όπου σήμερα θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση μεταξύ Τσέλγκανς, η οποία είναι τυπικά γηπεδούχη, με τα άσπρα και τα μαύρα, και Αδάμαστου με τα κίτρινα, τυπικά φιλοξενούμενος Αδάμαστος. Έχουμε το τζάμπο, ο Τραγκοσάρης με την μπάλα, δίνει στο Γαλλί. Η πρώτη επίθεση με τρίποδο για τον Αδάμαστο είναι άστοχο, αμυντικό rebound έχουμε από τους Τσέλγκανς. Να σας πω μερικά πράγματα για τις δύο ομάδες, όπα, να το γυρίσω την κάμερα. Με το νούμερο 26 για τις Τσέλγκανς είναι ο Θεοδουλίδης εδώ. Και το παιδί έχουμε ένα σουτ. Διεκδίκησε Κυρίνης ο Άγγελος, είναι στο rebound. Τραγκοσάρης. Να πούμε λοιπόν μερικά πράγματα για τις δύο ομάδες. Πολύ ωραία πάσα, έχουμε ένα φάουλ στην προσπάθεια. Ο Αδάμας βρίζει στην τέταρτη θέση με 14 αγώνες, 11 νίκες, 3 ήττες. Η Τσέλγκανς είναι στην πέμπτη θέση με 15 αγώνες, 7 νίκες, 8 ήττες. Και πάμε λίγο να πούμε τα επιμέρους. Για τον Αδάμαστο. Πάμε να δούμε λίγο τους ηγέτες της ομάδας. Εύστοχη η πρώτη βολή, συγγνώμη. Έχουμε και ένα φάουλ, το διεκδίκησε στο rebound. Ο Στέλιος Παπαδήμος είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας με σύνολο 246 πόντους και 20,5 πόντους μέσω ώρα με αγώνα, έχοντας παίξει αγωνιστή σε 12 αγώνες. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Τραγκοσάρης με 230 πόντους σε 14 αγώνες και μέσω ώρα 16,4 πόντους. Στα rebound κυριαρχεί ο Παπαδήμος με 8,9 rebound τον αγώνα και ακολουθεί ο Σταύρος ο Κυρίμης με 6,4 rebound τον αγώνα. Έχουμε ένα σουτ τριών πόντων, άστοχο. Και ένα φάουλ κερδισμένο. Πάμε να πούμε λίγο για τους Τσέλγκανς. Ο Μάκης ο Φιλανθίδης, πρώτος σκόρερ της ομάδας, 160 πόντοι σε 10 αγώνες, μέσο όρο 16 πόντοι. Ακολουθεί ο Στάθης ο Κυριακίδης με μέσο όρο 12,4 πόντους. Στα rebound ο Βαγγέλης ο Καφές με 80 rebound σε 13 αγώνες και ο Γιαγρίδης ο Χρήστος με 72 rebound σε 11 αγώνες. Ο Γιαγρίδης παρότι δεύτερος ασθενικά rebound έχει μεγαλύτερο μεσόωρο 6,5 rebound τον αγώνα σε αντίθεση με τον Καφέ ο οποίος έχει 6,2 επιθετικό rebound. Δεν καταφέραν σκοράρουν εδώ του Αδάμαστου, 2-0 το σκορ. Η Τσέλγκανς μπροστά, μπάλα ψηλά, μια ζώνη 2-3. Νομίζω ένα σουτριόποντο από την κορυφή, άστοχο. Ο Τραγκοσάρης αφήνει την μπάλα να βγει έξω. Δεν το πήραμε την κάμερα. Κάτω και για τον Αδάμαστο, 0-2 το σκορ. Είμαστε στο 8 και... Γογό, το χρόνο λίγο. Μπάλα στο low post, πάσα στη weak side. Τραγκοσάρης πάσα στη γωνία. Ξανά στο low post, ξανά γωνία. Ωραία, κυκλοφορεί την μπάλα ο Αδάμαστος, Τραγκοσάρης του τριοπόντων. Άστοχο, επιθετικό rebound και άστοχο καλά. Σουτ, άστοχη προσπάθεια. Τσέλγκανς τώρα. Αποστολίδης για το επιθετικό rebound. Ωραία πάσα στην καρδιά της άμυνας του Αδάμαστου. Άστοχη προσπάθεια, κατοχή είναι για τους Τσέλγκανς. Πέντε δευτερόλεπτα από ό,τι βλέπω για την επίθεση των Τσέλγκανς. Μια προσποίηση στη λήξη. Κατοχή για τον Αδάμαστο, γαλίστρο με την μπάλα. 0-2 το σκορ. Σου τριόποδος ενδιασμό, άστοχο. Έχουμε ένα φάουλ στη διεκδίκηση του rebound. Οδηγίες εδώ από τον Σέλιο Παπαδήμου και τον Αδάμαστο και από τον πάγκο των... Ο Τοπτσίδης είναι οδηγίες, από ό,τι βλέπω. Πάρα στο high post. Ένα σουτριό πόντο, με ταμπλό πήγε να μπει. Έκανε πάρα το χατήρι. Πάσα απέναντι,
Εξτρά, ωραία, κυκλοφορεί την μπάλα ο Αδάμαστος, πάσα στη γωνία, στους τρία πόντων, άστοχο. Έχουμε βήματα πολύ σωστά. Σαν Βοστολίδη, αυτός θα προσποιηθεί, θα βγάλει πολύ ωραία στον Τρακουσάρη, ο οποίος θα σουτάρει. Πολύ άστοχες και δύο ομάδες στο ξεκίνημα του αγώνα. Time out, ζητάει ο Αδάμαστος. Περίπου 4 λεπτά παίζουμε, 0-2 το σκορ. Νευρικές και δύο ομάδες ξεκινήσαμε το παιχνίδι. Έχουμε πάλι βήματα, πολύ σωστά. Time out που κάνει ο Αδάμαστος, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι μετά το time out που κάλεσε η ομάδα του Αδάμαστου. Επαναλαμβάνω, 0-2 το σκορ. 6 λεπτά για το δεύτερο περίοδο. Ωραία κυκλοφορία. Άστοχη προσπάθεια από κάτω. Έχουμε εδώ ένα χτύπημα. Στηρίζει ο Ρέντ. Και οι δύο ομάδες έχουν χάσει εύκολες προσπάθειες. Δεν μιλάω για τα μακρινά σουτ, μιλάω για τα σουτ τα οποία είναι από σχετικά κοντινή απόσταση. Ένα σου τρίων πόντων από τη γωνία, άστοχο κι αυτό, η αστοχία συνεχίζεται κατέρωθεν. Τραγουσάρης, πάσα κάτω, πάσα απέναντι στο Λαλή. Κάει ο Κυρίνης, θα εκτοκίσει αυτή τη φορά, 0-4. Και η Τσέρικα μπροστά τώρα. Κάτι σαν πάσα, κάτι σαν σουτ, κάτι ενδιάμεσο. Κατοχή για τον Αδάμαστο. Η Τσέρικα επέστρεψαν. Ζώνη 2-3. Στην τριωμπό τον άστοχα του Αγκοσάρη. Τσέρικα ξανά. Θα πάρει στη γωνία, ένα σουτ που θα γίνει. Ο Θεοδουλίδης εκεί προσπαθεί. Μάζι του Τρακοσάρη. Πάσα στη γωνία του Γαλλί, το κλωζάουτ εκεί είχαμε μια πάσα που πάει να βγει. Δύο μένα τώρα οι Τσέλικανς. Αστοχούν και σε αυτό. Μια πάσα από το Γαλλί σε ενδιασμό, προσπαθεί. Αλλαγή ζητάνε οι Τσέλικανς. Ετοιμάζεται ο Κόλιου με το νούμερο 33, πάσα στη γωνία. Έχουμε πόδι. Και τώρα μάλλον θα γίνει αλλαγή των Τσέλικανς. Ο Λάρι όπως είναι γραμμένο, ο Κόλιου με το νούμερο 33 θα περάσει στο παιχνίδι στη θέση του Θεοδουλίδη. Θα καθίσει ο Θεοδουλίδης. Προσπαθεί να κλέψει ο Κυρίνης εκεί στο out. Έχουμε κίνηση στο low post, ένα hook το οποίο είναι χωρίς επιτυχία. Ένα γύρισμα. Πάσα στην κορυφή. Αποστολίδης στον Γαλλί. Αυτός, ωραία πάσα. Αναστοχή ο Παλαβανίδης. Τώρα ετοιμάζει και ο Αδάμος αλλαγή. Πολύ χαμηλό σκορ, ξαναλέω, 3-23 για το 0-4. Νούμερο 8,
Έχουμε φάουλ, έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Ο Τοπτσίδης, ο Παναγιώτης ετοιμάζει τους Τσέλιγκανς. Ο Μαυρίδης θα περάσει στη θέση του Παραλανίδη για τον Αδάμαστο. Τσέλιγκανς στην επίθεση τώρα. Για να δούμε. Φτωχό από άποψη σκορ το παιχνίδι. Πολύ ωραία κυκλοφορούν όμως την μπάλα οι ομάδες. Άλλο ένα άστοχο σουτ. Τέσσερις πόντοι. Έχουμε ένα κλέψιμο της μπάλας. Για να δούμε αν υπάρχουν συνθήκες για τους Τσέλιγκανς για εφηδιασμό. Ένα hook, ανοίγουν το σκορ της Τσέλιγκανς. Πολύ ωραία μακρινή baseball πάσα. Εκεί ο Κυρίνης θα την αξιοποιήσει. 2-6, δεν επέστρεψαν τις Τσέλιγκανς. Ο Κόγιου, όχι ο Κόγιου, σύγχρονο. Ο Γιαγρίδης δίνει εντολές από τον πάγο και καλά κάνει και τους τα λέει. Να κάνουν ένα φάουλ χαμηλά για να μην βγει ο εφηδιασμός. Μια πάστα δυνατή. Ο Κυρίνη, είχε φόρα ο Κυρίνης. Και έτσι έργαν τώρα είναι στην επίθεση. Το δική είναι για αυτούς. Τσέλιγκανς. Πάσα στο λόγο, 6 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Στο τρίποντο, ωραία κυκλοφορεί την μπάλα σου τριόποντον. Άστοχο, επιθετικό ριμπάουντ όμως εκεί αδράνησε η άμυνα του Αδάμαστου. Έχουμε ένα drive, άστοχη προσπάθεια. Μαυρίδη, ξανά Μαυρίδη, σαν τον Κυρίμη, Μαυρίδη, με ταμπλό προσπάθησε. Πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά. Ο Τοψίδης, ο Τσέλιγκανς του τριών πόντων, έστοχο. Οι Τσέλιγκανς θα σκοράνε το δεύτερο της καλάθι, 5-6 το σκορ. Έχουμε ένα τρίποδο το καλή, αστοχή εδώ. Ο playmaker του Αδάμαστου. 50 ευρώ για το δεύτερο περίοδο, 5-6 το σκορ, μόλις 11 πόντια τώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Έχουμε ένα hook, αμυντικά, το αμυντικό του πάμε ψηλά ο Κυρίμης, τραγκοσάρης στη γωνία. Ξανά τραγκοσάρης, Κυρίμης, θα πάει πώς, θα προσκληθεί. Θα πάει μέχρι μέσα, θα σκοράρει 5-8. 24 ευρώ, όλα νομίζω είναι για τους, όχι νομίζω είναι, για τους Τσέλιγκανς. Να δούμε αν θα τα αξιοποιήσουν όλο το χρόνο τους. Για θα δώσει δυνατότητα στον Αδάμαστο. Μόλις το είπα έγινε, να κάνει μια τελευταία επίθεση. 7 δευτερόλεπτα, πάσα, τραγουσάρις για 3, η λήξη περιόδου. Πηδάει ψηλά ο Γαλής, αφήσει την μπάλα και τα σκοράρει με τη λήξη του δεκαλέτου. 5-10, τέλος πρώτης περιόδου. Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη. Επιστρέφουμε για την δεύτερη περίοδο. Κατοχή είναι τώρα για τους Τσέλιγκανς, καθώς το τζάμπο του κέρδισε ο Αδάμας, τουλάχιστον πρώτη κατοχή. Για να δούμε αν αυτή η περίοδος θα έχει περισσότερο σκορ. Οι δύο ομάδες μπήκαν λίγο μουδιασμένες στην αρχή. Πολύ ωραία κίνηση του Λουτσίνη, το σούτ ήταν πολύ χαμηλό. Η μπάλα σώσεται εκεί. Όμως πάει στον Αδάμαστο. Καλή για τρεις, θα στοχίσει. Έχουμε αυτή μας την μπάλα. Και ήρεμα φωνάζουν από το πάγκο του Τσέλιγκανς. Ο Θεοδουλίδης είναι με την μπάλα, οργανώνει την ομάδα του. Πάζω στο Καϊπός.
Και ο Γιαγρίδης πάσαρε χαμηλά. High low πάσα. Τρία πόδα από τον Παδοδήμο. Ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός του κόρ. Είναι από τους παίκτες που δεν πρέπει να τους αφήνεις μόνους τους. 6-5-13 σκορ. Δύο φορές βάλας το χάνει Τσέλικας, ψάχνουμε μέσα από το γραφικό. Έχω ένα φάουλ χαμηλά. Μπάλα στο λόγο, θα γυρίσει. Τι πήγε να μπει εκεί πέρα, τι πήγε να μπει. Πάρα δεν έκανε το χατήρι του Τέλικανς. Παλωδήμος ψάχνει low post. Γωνία στου τριών πόντων. Και άμα ο Δάνος αρχίζει να βάζει. Ο Μαυρίδης ευτόχισε. Πάσα μέσα το ψήδι, ο οποίος θα στοχίσει. Καλής. Παδοδήμος, ωραία πάσα του Παδοδήμου. Πάστο και μέσα το σπάτσι από κάτω. Ο καφές φωνάζει από τον πάγκο του Τζέλικανς. Εδώ σε πρώτο πλάνο με το μπλε ζακετάκι. Ένα σύντριο πόντο. Η πάσα ήταν η σούτ και ένα κερδισμένο φάουλ. Καφές και Γιαγρίδης εδώ. Λόλα, συγγνώμη, τι διακρίνει. Άστο και πρώτη βολή. Για να δούμε δεύτερη. Άστο και δεύτερη, αρκετά άστο και Τσέλικανς. Ο Λόλα πήγε να πιέσει, μπράβο από τον πάγκο του. Καλό τρίποντο. Καλό τρίποντο. Μάος που ζητάει, που ζητάνε οι Τσέλικανς, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε μετά το time-out που κάλεσαν οι Τσέλικανς, καθώς ήταν διαφορά να αυξάνονται στο σύν 14. Χαρακτηριστικό, έτσι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι έχουν σκοράρει μόλις 5 πόντους σε 13 λεπτά και κάτι αγώνα. Τώρα οι 5 πόντοι γίνονται 7. Κάτι στο οποίο δεν μας έχουν συνηθίσει οι Τσέλικανς. Από την άλλη ο Αδάμος έχει σκοράρει 19 πόντους. Εντάξει είναι και ο Αδάμος μια ομάδα που σκοράρει πολύ, βάζει πολύ τρίποντο. Άλλο ένα τρίποντο από την γωνία, ένα τρίποντο άστοχο. Πατάει από την Τσέλικανς σε κρυγή γραμμή. Ήταν τον πάγκο Τσέλικανς αλλαγή στα σκριν, Γιαγρίδη με το ψίδι και ενδεχομένως έχουν και δίκιο. Τριόποντον από τον Παλωδήμο, από τη γωνία. Τσέλις Παλωδήμος. Από τους πιο καλούς σκόρερ στη λίγα μας από το τρίποντο τουλάχιστον. Τέσσερα δευτερόλεπτα για την επίθεση του Τζέλικανς, ένα σουτ, άστοχο, επιθετικό rebound και φάουλ εθνική. Εφτά 22 το σκορ. Ναι.
Έτσι το περιέβη. Μέσα η δεύτερη με ταμπλό. Ο Γιαγρίδης πάει ευστοχής. Πάσα στο ρέχτης αναμέτρησης. Ο οποίος δεν ξέρουν ότι δεν σουτάρει κατά τρίποντα. Είναι πιο καλό σουτέρ από μέσα. Ο κύριος Τούμπος. 8-22. Βλέπω καλά το σκορ, πολύ καλά βλέπω. Ωραία γυροφορία τώρα της μπάλας από τους Τσέλικας. Πολύ επιθετικό ριμπάμπ της Τσέλικας. Βήματα το παίκτη τους. Κυνηγάν τα επιθετικά ριμπάμπ της Τσέλικας. Το Δουλίδη σε αυτή την περίπτωση έκανε βήματα. Μια δυνατή πάσα από το Γαλλί. Ξανά η κατοχή της Τσέλικας. Αλλαγή ο Βαγγέλης ο Καφές θα περάσει στο παιχνίδι για τους Τσέλικας και για τον Αδάμα στο αλλαγή. Θα περάσει ο Τραβουσάρης ο Γιάννης. Ο Τοπτήρης θα βγει από τους Τσέλικας και ο Γαλλής θα βγει από τον Αδάμαστο. Τώρα οι Τσέλικας στην επίθεση 5 και 17 για το ημίχρονο. Σου τριών πόντων, έστωπο! 11-22 το σκορ. Άρχισαν και οι δύο ομάδες να βρίσκουν σκορ. Μια άθλητη προσπάθεια εδώ από τον Αθμία, το Σαμ. Τρίποντο και άλλο ένα επιθετικό rebound και άλλο ένα άστοχο και άλλο επιθετικό που γίνεται. Η Άννα Λοδάμος εκεί στα blockout δεν σήμερα δεν πολύ δουλεύει καλά σε αντίθεση μάλλον σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Τσέλικας κυνηγούν κάθε επιθετικό rebound. Η μπάλα είναι για τον Αδάμαστο. Τζόνι Λόλας δίνει μια πάσα και ένα καλάθι. Time out που ζητάει ο Αδάμαστος, θα επιστρέψουμε σε λίγο, το σκορ είναι 13-22. Επιστρέψαμε μετά το time out που κάλεσε ο Αδάμαστος. Η πάρα για τον Αδάμαστο, η επίθεση. Ο Παλωδίνος δίνει μια εξαιρετική πάσα. Και έχουμε καλάθι 15-24. Με τα μπλοκ πάνε το στήλι. Αντεπίδε στο Αδάμαστο τώρα. Έχουμε ένα φάουλ. Πολύ σωστά. Στο Μαδρίτη. Θα σουτάρει το Αγκοστάρις για 3. Έχουμε επιθετικό rebound. Προσπαθούν την περνάνε μέσα στην Αθμία. Στον Γυρίνη, συγγνώμη, ο οποίος θα ευθοκίσει. Yeah.
χαμηλά. Μέτρα, έστωχο, δύσκολο σου. 17-26 μόνο ψήφου αριθμό διαφορά, μειώνει η Τσέριγκανς. Πάσα στην γωνία του Βαγκοσάρη, Παλωδήμος. Ψάχνει πάλι πάρα πολύ ωραία πάσα του Παλωδήμου. Ήταν όντως φάουλ, ήταν φάουλ. Αλλαγή ήταν η Τσέλιγκαν. Θα περάσει το παιχνίδι με το νούμερο 33, συγγνώμη, ο Λάριο Κόγιο. Και θα, και θα βγει ο καφές, ο Βαγγέλης. Έστω και η πρώτη βολή. Σωστό το στήριγμα του Ρεφ, πολύ σωστό. Η βολή ήταν άστοχη και οι παίκτες της Τσέρικας μπήκαν μέσα. Τώρα για το Τσέρικα στην κατοχή. Τέσσερα για το τέλος της περίοδου, 17-27 το σκορ, στο σύν 10 ο Αδάμαστος. Τι πάσα ήταν αυτή, όπως, γιατί σημειώνω την πάσα για τα highlight. Ένα φάουλ κερδισμένο στην προσπάθεια όμως. Πολύ σωστά. Είναι στο in-out, το σχαμηλά ο ρεφ. 3-4 ομαδικά για τις δύο ομάδες. Μακρινό σουτ, άστοχο. Και ένα τρίποδο για τους Τσέρικας, 10-20 βέβαια για το τέλος του περίοδου, κάνει το 22-30. Ο Λόρα. Έγραφα το highlight. Έγινε σίγουρα από ό,τι κατάλαβα φάουλ πριν ρίξει ο χρόνος. Ο
Έχουμε και δύο βολές για την ομαδικά για τους βολές. Έγραφα το highlight. Έγραφα την πάσα του νόου λουπ. Τέλος δεύτερης περίοδου, 22-30 μπροστά ο Αδάμας, θα επιστρέφουμε για δεύτερο μήχρονο. Επιστρέφουμε για δεύτερο μήχρονο. Ο Αδάμας στην κατοχή. Ο Γαλλής με την μπάλα. Θα σου περάσω μακριά. Rebound από τους Τσέλικανς και συγκεκριμένα από τον Τζόνι τον Λόλα. Καλάθι για τους Τσέλικανς. 24-30. Από κίσο τα φωνάζει ο Τρακουσάης ο Γαλλή. Γιάννη, ακούστηκε αυτό. Πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ, θα στοχίσει. Το φάουλ έγινε από Θεοδουλίδη, όπως δείχνει ο ρεφ. Θα στοχίσει η πρώτη βολή του Παναδήμος, 24-31. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα φτιάξει και στη δεύτερη 25-31. Η μπάλα χτύπησε στο πρώτο νούμερο Στεφάνης και μπήκε. Λέει το Γαλλή, θα φύγει στον διασμό και θα ευθοκίσει 24-34. Σε 10 πάει διαφορά. Αποστολή είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Έχουμε ένα foul κερδισμένο και ένα τρίποντο μετά. Αυτό στο τάρι για 3, θα αρχίσει. Το πήγαινε για τους Τσέλιγκανς. Το Βουλίδης, μαστάρι. Rebound, μπάλα έξω. Εφτάλε τώρα το γεγονός επίθεσης. Στον τριόποντο, άστοχο. Μαζεύει ο Αποστολίδης. Άλλο ένα rebound, έχει μαζέψει αρκετά σήμερα. Παλωδήμος, πάρ' τον Αποστολίδη. Αυτός θα την βγάζει το σουτάρι για 3. Θα στοχίσει. Φύγε φωνάζει με τον Αποστολίδη, ο οποίος θα κάνει μια περίτεχνη προσπάθεια να αφήσει την μπάλα με τα αριστερό. Θα κάνει το 26-34. Πάρα για τον Αδάμαστο τώρα. Ωραία πάσα που προλαβαίνει ο Γαλλής. Πάσα ψηλά στον Παλουδίνο. Ποιος πάει να δώσει το Γαλλή και δεν πάει πάσα.
πέντε. Λόλα θα κάνει λαοσπάσα. Μπάλα και ο Μαντεστά. Μέσα θα του γίνει φάουλ. Αλλαγή θα περάσει ο Βαγγέλης ο καφές για τους Τσέλικανς. Δύο αλλαγές και το ψήρι στα μπήκε. Ο Θεοδουλίδης βγήκε. Και ο Γιαβρίδης. Στον τριόμβολο τον Παλωδήμο. 26-39, σε 13 πάει διαφορά. Και μπάλα κάτω. Γίνεται ένα φάουλ εκεί. Ο καφές σου κερδίζει. Δικαίωμα για δυο βολές στο Βαγγέλο καφέ. Θα στοχίσει στην πρώτη. Θα ευστοχίσει όμως τη δεύτερη, 27-39, μειώνει διαφορά στους 12. Πάσα, ωραία προσπάθεια. Ωραία, ακόμα μια ωραία πάσα. Δύο βολές για Ναχμία. Πέφτει εκεί στην πρώτη βολή. Πέφτει και στη δεύτερη, 27-41. Και η Τσέλικας τώρα με την πάρα στα χέρια. Ο Στίβης βάζει απέναντι στο τριόποντο. Δεν έχει πολύ δύναμη το σπίτι του καφέ. Πίσω φωνάζω με πάλι που θέληκαν. Ο Δήμος βγάζει το γαλί. Αποστολοπός, αποστολής, θα γυρίσει. Ο Παλωδίτης θα κερδίσει το και οι Τσέλικανς. Με την μπάλα στα χέρια. Ωραία προσπίση και στους δύο πόντων. Άστοχο. Η μπάλα είναι για τον Αβάνο. Ο Λόλας ήταν στο σουτ. Αποστολίδης το σκέφτεται. Θα βγάλει έξω, έξτρα πάσα, μέσα στον Αποστολίδη. Αλλαγής ήταν οι Τσέλικανς. Ο Θεοδουλίδης θα περάσει. Στο παιχνίδι. Τώρα θα είμαστε θεασμό, ο Γαλής θα πάει με το αριστερό, θα στο κλείσει. Έφυγε πολύ γρήγορα μπροστά ο Γαλής. Και ο Δουλίδης, συγγνώμη, ο καφές δίνει στο Σταματάκο, Σταματάκο στην Τιπάλα. Προσφυγητή, λέει ξανά ο Γαλής. Θα σου πάει τρίπος ενδιασμό, θα στο κλείσει. Αρκετά γρήγορο το παιχνίδι γίνει στις τελευταίες του φάσεις. Λέει ο Ράμας, ο Κουστάς, ο Γαλής.
μέσα. Έστω και σε φορά. Αργά οι Τσέλικανς. Όπως βλέπουν το γρήγορο παιχνίδι, δεν τους πολυφυλιάζει. Τουλάχιστον σήμερα. Πάει στο κοκτήρι αυτός απέναντι. Βήματα πολύ σωστά. Από τον Αδάμαστο Μπαλοδήμος θα σκοράρει ζητάντα η Μαντζέλιγκανς 27-46, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας με τους Τζέλιγκανς να είναι με την κατοχή της μπάλας. Ένα πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. 29-46 στο σύν 17 ο Αδάμαστος, ο οποίος ένα τρίπο το μπάσκετ. Θα είναι από τις ομάδες που απειλούν πολύ από την κανονική κρυπό του. Έχουμε ένα φάουλ. Στο επιθετικό, αστοχή εξ επαφής. Παροδήμος, πας απέναντι. Αποστολίδης, κλάδι την μπάλα Τσέλικανς. Είναι δική άλλο ένα λάθος. Ένα φάουλ κερδισμένο από τον Αποστολίδη. Δύο βολές για τον ψηλό του Αδάμαστου. Θα αστοχίσει η πρώτη βολή. 1-20 για το τέλος της περίοδου. 29-40 το σκορ. Είμαστε όμως η δεύτερη, 29-49, σε σύν 20 ο Αδάμαστος. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι Τσέλικανς αυτή τη στιγμή μιλάμε πληρώνουν το πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έκανε 7 λεπτά, 6,5 λεπτά που έγινε να πούν καλά, πριν να δουν σκόρο, δηλαδή σκλέβει ακόμα μια μπάλα. Θα πάει από κάτω, θα γυρίσει με το δεξί χέρι, θα ευστοχίσει 29-51. Ένα ακόμα τρίποντο, άστοχο. Τρέχουν οι Τσέλικανς εκεί. Πολύ ωραία φάση. Φάλτ είναι, ρε.
Δύο βολές για τον Τοπτσίδη. Πρώτος ο χρόνος είναι για τον Αδάμαστο. Ας το και ο Τοπτσίδη στην πρώτη βολή. Θα ευθοκίσει δεύτερη, 35 το σκορ. Όλος ο χρόνος για τον Αδάμαστο περιμένει παρά. Περισσεύει ένα δέκατο, συγγνώμη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αλλαγή γίνεται στον Λαλή. Μπαίνει ο Τραγκοσάρης. Θα σου πάρει αυτές τις βολές. Θα αυτοκίσει την πρώτη βολή. Θα αυτοκίσει η δεύτερη. 30-52. Και τώρα έχουμε, δεν κατάλαβα τι έχουμε, θα το μάθουμε. Η μπάλα είναι. Είναι για τον Αδάμαστο, 3 δευτερόλεπτα από μένα. Θα σου πάρει στο τριόποδο, να θα σωτήσει 30-54, θα επιστρέψουμε για την τέταρτη περίοδο. Επιστρέψουμε για την τέταρτη περίοδο. Το χάσα λίγο, μιλούσα εδώ με τους παίκτες των Τσέλικανς και του Αδάμαστου και του Γαδάκη. 30-50 το σκορ. Πάσα κάτω, μια ιδιαίτερη πάσα, περίτεχνη μετά στη γωνία. Ένα σου τριών πόντων, άστοχο. Ο Άγγελος ο Κυρίνης είναι στο αμυντικό rebound. Πάσα κάτω. Αυτό από τον Κυρίμη, τον Άγγελο. Πάσα στη γωνία και άλλο τρίποντο. Πολλά σουτ, πολλά τρίποντα. Και από τις δύο ομάδες. Παλωδίνος κάτω στο τραγκοστάρι, αυτός το λέω πώς. Υπάρχει ένα φάουλ, χαμηλά, έξω ένα φάουλ. Τραγκοσάρης, πάνω. Να την μπάλα ωραία του Αδάμαστου. Ωραίο καλάθι, ωραία προσπάθεια. 30-56. Μια πάσα που δεν βγαίνει, μια προσπάθεια για πάσα μάλλον. Άλλη μια πάσα κάτω. Πάσα για Βίτης, όπως λένε. Score.
Ολυμπιακού. Βγήκε. Και μια πάσα δυνατή που και αυτή δεν βγήκε. 7 και 37 για το τέλος της αναμέτρησης. 30 Τσέρικας, 58 Αδάμαστος. Ωραία κίνηση, άστοχο το σουτ όμως. Τρίποντο σε εμβιασμό, άστοχο. Είναι εκεί ο Βαγγέλης ο καφές πολύ ψηλά. Θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα με το δεξί. Κυρίμης εκεί. Και ο Μαυρίδης. Έχουμε time out που κάνουν οι Τσέρικανς. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για το υπόλοιπο του αγώνα, 6,5 λεπτά. Ένα σου τριών πόντων. Ακόμα ένα επιθετικό rebound από τους Τσέρικανς. Και καλάθι. Δίνει παίκτες στα χέρια. Αυτές οι εικόνες θέλουμε στα γήπεδα. Προσπάθεια από τον Αδάμαστο. Ο Βαγγέλης ο καφές πάει σε μια πάσα. Είδε στον παίκτη να κόβει. Ήταν αρκετά δυνατή για να μπορέσουμε να μπορέσει να κρατήσει. Έβαλε περισσότερη δύναμη. 6 λεπτά. Πολύ ωραία πάσα. Για τώρα μια φορά ο Παλωδήμος. Η κατάληξη δεν ήταν αυτή που ήθελε ο Αδάμαστος. Αυτή ήταν όμως. Goal foul. Μέσα και πολύ. Ξέρει και τώρα. Από την κορυφή και άλλο επιθετικό rebound. Τι γίνεται με τα επιθετικά rebound, ο Τζέλιγκανς έχει μαζέψει σήμερα. Η μπάλα είναι μετά από παρέμβαση παιχτών του Τζέλιγκανς. Out για τον Αδάμαστο, 32-65 το σκορ. Μαυρίδης δίνει στον Παλωδήμο, αυτός πάει να περάσει την μπάλα μέσα. Πολύ ωραίο κλέψιμο εδώ.
Πάρα πολύ ωραία βγήκε άμυνα από τον Γιαγρίδη, από τα χέρια του. Πολύ ωραία πάσα στον Καφέ, ο οποίος θα σκοράρει, θα πάρει και το φάουλ. Αλλαγή για τον Αδάμαστο. Θα περάσει ο Μπαλοβανίδης στη θέση του Μπαλοδήμου. Και 34-68, 4-20 κατά τέλος της αναμέτρησης. Η Παναγιώτη Πέλικανς, υπόλοιπο 10 δευτερόλεπτα επίθεσης. Κάθεσε να το έχω πάρει η είδηση, σου τριών πόντων, άστοχο κι άλλο επιθετικό. Και κερδισμένο φάρο του Βαγγέλη τον Καφέ. Έρθω και πρώτη βολή. Εύστοχη και η δεύτερη. Είχαμε ρίσεις εκεί ο παίκτης. Δεν το είδα καλά βασικά. Γιατί είχα το νου μου στις ομάδες επόμενες που έρχονται για να παίξουν. Άξιμα με συντέιν το επόμενο παιχνίδι. Τριό πόντο, να το πω. Τι πάει την μπάλα. Ρήμις, κερδίζουν σαν την μπάλα ή το αδάμαστο, 36-70. Βαγγέλης Καφές, τριών πόντων, άστοχο. Ο Καφές είναι εκεί, την έσωσε, πάει όμως στα χέρια αντιπάλου. Ο Τραγκοσάρης με την μπάλα. Μέσα, Μαυρίδης, σκοράρει με δεξί, 36-72. Ο οποίος θα βαγγέσει ο Καφές, θα σκοράει, θα κερδίσει και το φάουλ. Από το είπες, δεν έβαλες. Εδώ ο Σάμων Αχμίας μας λέει ότι δεν σκόραρες σήμερα. Αλήθεια, δεν σκόραρες. Δύο, τι, εντάξει. Μέσα και πολύ. Κάτω και για τους Σέλιγκας. Βαγγέλης Καφές, πάσα στους δύο πόντων, άστοχο, επιθετικό rebound για ακόμα μια φορά. Τριών πόντων. Σωστό. Σωστό. Παλαμάκι σε σουτ. Yeah.
ο Βαλαβανίδης. Πέρα στο κύριο στην πόλη, κατοχή είναι... Για ποιον... Για τους Πέλικανς, γιατί είχαν την μπάλα όταν έγινε η παράβαση. Σου δύο πόντο, εύστοχο. Από το Τζόνι το Λόλα. Κακοστάρι για τρεις. Ένα κουκ. Πολύ διάστοχο. Καφές, θα φύγει μόνος του στον χρειασμό. Θα πασάρει ο Καφές. Κυρίμης. Μπάλα για τον Αδάμαστο, 42-72 το σκορ, 1-26 για το τέλος της αναμέτρησης. Από τον Άστοχο, από τον Μαυρίδη. Πολύ τρίποδο. Βλέπει ο Κυρίμης, μια ραχιαία τρίπλα. Θα πάει μέχρι μέσα, από αριστερά με το δεξί. Και... σταματάκου. Για τρεις. Τρίον πόντο, να το πω. Έχω μεταφορά της μπάλας, πολύ σωστά. Τριάντα δευτερόλεπτα για το τέλος. Ρακουστάρης, πάσα μέσα στον Κυρίμη, φεύγει μπάλα μέσα τα χέρια του Κυρίμη. 23,7 δευτερόλεπτα, μια επίθεση ολόκληρη για τους Τσέργκανς. Οι οποίοι δεν θα κάνουν επίθεση, το παιχνίδι θα τελειώσει εδώ. Νικητής ο Δάμαστος, σκορ 42-72. Θα επιστρέψουμε για το επόμενο μας παιχνίδι.